Μπορεί εδώ και μερικούς μήνες να έχει ξεκινήσει μια ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια για την καταπολέμηση του παρεμπόριου, το οποίο βλάπτει όχι μόνο τους νόμιμους επαγγελματίες αλλά και το ίδιο το κράτος. Ωστόσο, παρεμπόριο δεν θεωρείται μόνο ότι πωλείται παράνομα σε κάποια λαϊκή ή ακόμα και σε κάποιο πεζοδρόμιο, αφού στα είδη του παρεμπορίου εντάσσονται και τα μη αυθεντικά προϊόντα, τα γνωστά σε όλους μας ως μαϊμού προϊόντα που μπορεί να απολούνται σε ένα νόμιμο κατά τα άλλα κατάστημα. Οι ντόπιοι επαγγελματίες πάντως είναι κατηγορηματικοί και τονίζουν πως τέτοια προϊόντα δεν υπάρχουν στα μαγαζιά της Ξάνθης. Η περίπτωση τέτοια το να πουληθούν μέσα από καταστήματα, τουλάχιστον στην πόλη μας, μαϊμού δεν γεννάται θέμα, δεν το συζητάμε καν. Είναι η σχέση που έχουν οι επαγγελματίες με τους πελάτες τακτικές, είναι πολύ μικρή και όλοι προσπαθούν για το καλύτερο και να έχουν τα καλύτερα εμπορεύματα, ας πούμε. Για το θέμα που λέτε αυτό εδώ πέρα, το αν θα μπλέκονται οι εμπορικοί σύλλογοι με τα μαϊμού προϊόντα κτλ., έχει προκύψει ένα θέμα ότι στα μεικτά κλιμάκια που θα βγαίνουν τα κελαιά κτλ., απλώς θα υπάρχει και κάποιος εκπρόσωπος από τους εμπορικούς συλλόγους ή θα συσταθούν κάποια νέα πρόγραμμα. Κάτι τέτοιο είχε υποθεί. Δεν έχει σχέση καμιά σχέση ότι να γίνουν παρατηρήσεις αν βγουν μαϊμού προϊόντα μέσα σε καταστήματα. Ίσως παρεξηγήθηκε το όλο θέμα, ας πούμε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι με τα μαϊμού προϊόντα στις λαϊκές, ας πούμε. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είτε ράβονται σε κάποιες βιοτεχνίες οι οποίες βρίσκονται στον υλικό χώρο και απλώς μπαίνουν πάνω τα σήματα τα επώνυμα, ή γίνονται, ας πούμε, στη Βουλγαρία, στην Κίνα, ως επιτοπλίες στον νησί Τουρκία και έρχονται μέσα και πλασάρονται σαν αυθεντικά προϊόντα στις μισές τιμές, ας πούμε, στα παζάρια και σε κάποιες πανηγύρες. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και έχουν πρόβλημα τα καταστήματα. Βέβαια, σαν ποιότητα και τα λοιπά δεν το συζητάμε, δεν γεννάται θέμα ότι πλησιάζουν κοντά στα αυθεντικά προϊόντα. Το πρόβλημα είναι ότι δημιουργείται ζημιά στους επαγγελματίες που πουλάνε τα επώνυμα προϊόντα και κυρίως, ας πούμε, και στις βιοτεχνίες. Είτε είναι ξένες αυτές, είτε ακόμα και ελληνικές. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είτε αυτά υπάρχουν είτε όχι στα καταστήματα της Ξάνθης, η κίνηση να θεωρείται στο εξής παρεμπόριο η πώληση μη αυθεντικών προϊόντων είναι κατά κοινή ομολογία σωστή, αφού τα μη αυθεντικά προϊόντα συνιστούν εξαπάτηση του καταναλωτή και ζημιά για την εταιρεία που παράγει τα αντίστοιχα επώνυμα προϊόντα.